Τελευταία αποστολή. Μια ελληνική ταινία του πρώτου καναλιού σε σενάριο Νίκου Τσιφόρου. Η ιστορία μιας οργάνωσης στην αντίσταση κατά των Γερμανών. Η Αθήνα της κατοχής με πρωταγωνιστές το Βασίλη Διαμαντόπουλο, τη Μαρούλα Γιούλη, τον Νίκο Τζόγια, τη Μιράντα Μιράτ και το Δήμο Σταρένιο. Τελευταία αποστολή. Η ελληνική ταινία της ΣΕΤ 1. Το κανόνι και τα ειδώνη. Η βραβευμένη ταινία του Ιάκωβου Καμπανέλη από την ΕΤ 1. Μια σπονδυλωτή σάτυρα στα χρόνια της κατοχής με πρωταγωνιστές το Διονύση Παπαγιανόπουλο, το Γιώργο Καμπανέλη, τη Νίκη Τριανταφυλλίδη και άλλους γνωστούς ηθοποιούς. Το κανόνι και τα ειδώνη. Από τις ελληνικές ταινίες του πρώτου καναλιού. Άνθρωπος που γνώριζε πολλά. Το αριστουργηματικό θρίλερ του Alfred Hitchcock από την κινηματογραφική βραδιά της ΕΤ 1. Δράση, μυστήριο, αγωνία, αλλά και χιούμορ με πρωταγωνιστές τον James Stewart και την Doris Day. Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά. Μια βραβευμένη ταινία από το πρώτο κανάλι. Sera, sera, what will be, will be. Ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο. Μια θαυμάσια ταινία, Δευτέρα και Αργά, από την ΕΤ 1. Οι μαθητές ενός γερμανικού σχολείου γνωρίζουν τη φρίκη του πολέμου. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, η ταινία είναι μια αληθινή βίβλος εναντίον του πολέμου. Δευτέρα και Αργά στο πρώτο κανάλι. Τι ρόπιτα! Αγνή, υπέροχη, και τη φτιάξατε με χρυσή ζύμη. Και πέτυχε! Χρυσή ζύμη, και πέτυχε! Εγγύηση, Μπαρμπαστάθης. Γεια σας φίλοι μας. Την κλασική ταινία Βασίλισσα Χριστίνα με τη θρυλική Κρέρα Γκάρμπο θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα. Στις 2 θα διακόψουμε για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων και 10 λεπτά αργότερα θα συνεχιστεί η μετάδοση της ταινίας. Στις 3 απευθείας μετάδοση από τα Γιάννενα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα δουν τον αγώνα Γιάννενα Πανεργιακός για το πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Ο γυρισμός του Στρατιώτη λέγεται η ελληνική ταινία που θα προβάλλουμε στις 5.30 με τον Κώστα Καζάκο και την Αλεξάνδρα Λαδικού. Οι απογευματινές ειδήσεις, όπως κάθε απόγευμα, μεταδίδονται στις 6. Και 5 λεπτά αργότερα θα συνεχιστεί η ελληνική ταινία. Στις 7 από τη σειρά Αναπάντεχα δείτε το 4ο επεισόδιο με τίτλο «Καρέ του Άσου». Ένα αφιέρωμα από τη σειρά εκπομπών «Η ΕΡΤ» στη Βόρεια Ελλάδα που αναφέρεται στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 και στον πολιούχο Άγιο Δημήτριο σας προτείνουμε να δείτε στις 7 και 10. Έχει τίτλο «Το δικό μας αίμα» και η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Αδιέρη. Στις 8 θα μεταδοθεί το 4ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Το σπίτι με τις ορχιδέες» με τίτλο «Νάταλη» και στις 9 όπως κάθε βράδυ το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ΕΤ 1. Δείτε λοιπόν τώρα φίλοι μας την ταινία «Βασίλισσα Χριστίνα» από την εκπομπή «Κλασικές ιστορίες». Μαζί με τη μεγάλη Γκρέτα Γκάρμπο εμφανίζονται η Τζον Γκίλμπερτ, η Ιαν Κίθ, Λιούις Στόουν. Η σκηνοθεσία είναι του Ρούμπεν Μαμούλιαν και η διάρκεια της ταινίας είναι 95 λεπτά.